Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Γιατί μια παλιά ταινία που τη δείξατε σήμερα φαίνεται έχει μια επικαιρότητα που δεν την ελπίζαμε τότε. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Einige Gesichter erinnere ich hier. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Λοιπόν, γιατί και πώς έγινε η ταινία. Να το πω και με αστείο, φταίει ένας παπαγάλος. Αλήθεια είναι όμως. Όλες τις ταινίες που κάνω γενικώς, με απασχολεί το θέμα της συλλογικής και της προσωπικής μνήμης που πολλές φορές αντιπαρατίθενται. Οπότε η ιστορική αλήθεια είναι δύσκολο να την βρεις. Οπότε δεν υπήρχε, ήμουν πολύ έκπληκτος τότε, 2007, ότι δεν υπάρχει ταινία για την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle, ένα ιστορικό φαινόμενο που στην Ελλάδα δεν υπήρχε ταινία τότε. Και πριν το θυμηθώ αυτό, όμως κάποια στιγμή είχε φύγει από τη Γερμανία εδώ 25 χρόνια τότε και περνάω, βρίσκομαι όμως στη κολονία τότε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και περνάω από ένα δρόμο όπου μου έρχεται ένα flash, έτσι, μια ανάμνηση. Εδώ ήταν ένα καφενείο στο οποίο ένα κλουβί ήταν έτσι σε πράσινο φως, το θυμάμαι ακόμα σήμερα, ένα δυστυχημένος παπαγάλος όπου με πήρε πολλές φορές η μητέρα μου, γιατί υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο παγωτό, το φημισμένο Croquant Ice. Εκεί βρισκόσασταν εσείς, οι συντάκτες, ναι, και εσύ, Βασίλη, στην Deutsche Welle. Και γυρνώ να σου πείτε, λέω, μα δεν υπάρχει αυτή η ταινία, δεν έχει γίνει ποτέ, έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Και τότε οι αναμνήσεις ερχόταν, δηλαδή θα θυμόμουν στο σπίτι, στο σαλόνι. Εντάξει, πολλές ιστορίες τώρα, ο Κώστας, ο Νικολάου, που έκανε αστεία σε δύο γλώσσες και κανείς δεν καταλάβαινε τι έλεγε, ο Κλαδάκης που είχε μουσια έτσι, μας φοβόταν, ήμουν παιδί, γιατί είχε έτσι φωτιά στα μάτια μας, κοίταξε μια φωνή έτσι και μας λέει, τι διαβάζεις εκεί, γιατί διαβάζεις αυτός, αυτός ο συγγραφέας δεν έχει πεθάνει ακόμα. Τι άλλα τώρα, ο Σχοινάς πίσω από ένα σύννεφο καπνού και να λέει πράγματα που ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει, αλλά έπαιζε και σκάκι και μας έμαθε κάποια. Τέλος πάντων, πολλές ιστορίες. Ο καλύτερός μας όμως σαν παιδί πάντα ήταν ο Βασίλης, γιατί είχαμε πάντα την εντύπωση ότι περνάει καλύτερα από εμάς, με εμάς, παρά με τους μεγάλους. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά... Λοιπόν, και έτσι αυτά είναι ανέκδοτα βέβαια, αλλά κάπως έτσι ορίμασε η ιδέα να κάνω αυτή την ταινία. Αλλά δεν θα αρκούσε βέβαια. Ήταν κάτι μάλλον που ένιωθα, που αισθάνθηκα τότε, ότι κάπως σαν μια ρήξη, σχεδόν ανθρωπολογική ρήξη, γινόταν τότε. Και νομίζω ότι θα έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα εύκολα. Όπου εξαφανίστηκε τότε μέσα στις οθόνες, στα τηλέφωνα, στις tablets, στο διαδίκτυο, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ένας κριτικός λόγος, που δεν έχει ιδεολογίες, που μπορεί να καταγγείλει, που μπορεί να προτείνει νέα πράγματα. Και σκέφτηκα ότι υπήρχαν εποχές όπου οι άνθρωποι πιστεύανε πάρα πολύ στη δύναμη, στην ισχύ του λόγου. Όχι αναγκαστικά στο στρατευμένο λόγο, αλλά γενικώς στην σκέψη. Λέω πάντα το ίδιο παράδειγμα, συγγνώμη. Υπήρχε ένα σοφός βασιλιάς στην Κίνα τότε που απαγόρευσε όλα τα βιβλία εκτός από, νομίζω, τα φάρμακα και τέτοια, και για περί της κουζίνας. Τόσο φοβόταν όμως το κριτικό λόγο. Πιο κοντά σε εμάς, βέβαια, η Deutsche Welle αποδείχθηκε ότι η Χούντα τότε το φοβόταν πάρα πολύ. Σήμερα,
δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι στις κυβερνήσεις που έχουν τη δυνάμει σήμερα, που έχουν την εξουσία, δεν φοβούνται καθόλου ούτε τους δημοσιογράφους, ούτε τους συγγραφείς, ούτε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τους ανθρώπους στις σκέψεις. Βέβαια, δεν έχει εξαφανιστεί ο κριτικός λόγος. Απλά δεν ακούγεται πια. Για λόγους τώρα είναι μάλλον μακρύ συζήτηση. Υπάρχει και οικονομική λογοκρισία στα mass media. Μερικές φωνές δεν ακούγονται πουθενά, υπάρχουν όμως. Υπάρχει κάτι, το διαδίκτυο, αν σαν εναλλακτική λύση, δεν έχει, νομίζω, ακόμα αποδειχτεί. Και υπάρχει μια έτσι σιωπή γενική αδιαφορία, ας πούμε, που μπορεί κάποια στιγμή να γίνεται πολύ επικίνδυνη για μένα, γιατί τρέφει την βία. Κάποιος που δεν μπορεί να εκφραστεί, κάποια στιγμή μια γενιά που δεν μπορεί να εκφραστεί, που δεν έχει προοπτικές πια, μπορεί να σταθεί προς την βία. Αυτό το είδαμε κάπως το 2008. Γι' αυτό, ενώ δεν είχε καμία σχέση με την ταινία, το βάλαμε στο τέλος της ταινίας, γιατί προέκυψε, το είδα. Και σαν μια μακρινή αντανάκλαση του πολυτεχνείου, μια αντίστοιξη πιο πολύ, νόμιζα ότι είχε νόημα να το βάλω στην ταινία. Τώρα, σήμερα, δεν ξέρω πια πολύ καλά. Αλλά έτσι έγινε. Βασικά, αυτό ήταν το ζητούμενο. Και νομίζω γι' αυτό με προκαλέσατε σήμερα. Δηλαδή, μου είπατε, ελάτε, γιατί έχει κάτι επίκαιρο ακόμα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Μετά θα μπορείτε να θέτετε ερωτήσεις. Αλλά νομίζω βασικά ο Βασίλης και ο Νίκος πρέπει να μιλήσουν, γιατί αυτοί ήταν εκεί τότε.